γιατρέ, είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης αυτού του εγχειρήματος, του εμβολιασμού του πληθυσμού, κυρίως των ευπαθών ομάδων. Όχι των ευπαθών ομάδων. Αυτό που θέλαμε εμείς, σαν μελέτη, δηλαδή μέσα στα πλαίσια με το καβοδοστηριακό νοσοκομείο που κάνουμε, το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, που κάνουμε, σαν πρόγραμμα, αυτό έχει ολοκληρωθεί. Ζητούσαμε κάποια άτομα να ενταχθούν στη μελέτη. Αυτά τα άτομα, τον αριθμό το συμπληρώσαμε. Το πρόγραμμα, φυσικά, εμείς σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε, ασχέτως δηλαδή της μελέτης. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Θέλουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα όσο μπορούμε και ό,τι δυνατότητες έχουμε, είτε στο νοσοκομείο, είτε και με τη συνδρομή του κυρίου Τζεμίκα, να το ολοκληρώσουμε για μας. Τι ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει στη διαδικασία του δοκιμαστικού τεστ τελικά έχουν αντισώματα και άρα δεν κάνουν το εμβόλιο της φυματίωσης? Είναι εντυπωσιακό. Μέσα από αυτές τις μέρες, τις 3-4 εβδομάδες που δεχτήκαμε τον κόσμο όλο αυτό, φαίνεται ότι ένα 20% και λίγο παραπάνω έχουν αυτή τη στιγμή θετική τη μαντού, που σημαίνει ότι έχουν αντισώματα από παλιότερα. Άρα αυτό είναι και μια ένδειξη για μας, παρατήρηση είναι. Μια ένδειξη όμως ότι ίσως και αυτό είναι ένα σημαντικό λόγος που είχαμε λιγότερη νοσηρότητα στην Ελλάδα. Ο νεότερος πληθυσμός νομίζω ότι έχει περισσότερο αυτό τα αντισώματα, γιατί έχει εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που είδαμε εδώ ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 60 χρονών, που σημαίνει ότι θα είχαν λιγότερα αντισώματα. Τα νεότερα άτομα που έχουν κάνει μαντού, πιστεύουμε ότι εκεί ο πληθυσμός μπορεί να ξεπερνάει το 40-50%. Αυτό θα το δούμε, θα το ξέρουμε σε κανένα μήνα δύο που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και σε νεότερους αυτή τη στιγμή την έρευνα αυτή. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά, πώς πάει η κίνηση? Έχουμε περιστατικά, είναι ανησυχητικά? Γιατί διακρίνουμε μια χαλάρωση στον πληθυσμό σε ό,τι αφορά την προστασία και τα μέτρα προφύλαξης? Από ό,τι φαίνεται, ο κορονοϊός είναι εδώ, βέβαια, ακόμα στην περιοχή μας, στην Τολεμαΐδα, ενδογενή δείγματα δεν είχαμε. Έχουμε όμως ήδη στις γύρω περιοχές και αν θυμάστε, κάπως έτσι ξεκίνησε και η προηγούμενη ιστορία. Ξεκινήσαμε από την Καστοριά, τον κοντινό νομό, άρχισε η Κοζάνη και μετά ακολούθησε και η Ορδαία. Δεν υπάρχει φυσικασμός και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στα δεδομένα του ιού. Ο ιός υπάρχει, ίσως να είναι πιο ήπια η μορφή που βλέπουμε σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό δεν αποκλεί τίποτα τα δεδομένα να αλλάξουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε κάτι άγνωστο και ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα είναι εικασίες. Δεν έχουμε δεδομένα για να μιλήσουμε με ασφάλεια ότι έχει λήξει το πρόβλημα.